Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά και η τιμή για την φιλοξενούμενη που έχουμε εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση απόψε. Μιλάμε φυσικά για την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλώς ορίσατε στη Θράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας, χαρά μου μεγάλη και να βρίσκομαι στη Δέλτα Τηλεόραση. Υπουργέ, είστε ένας άνθρωπος που έχετε αγαπήσει τη Θράκη στην πράξη. Πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια τώρα και το έχετε δείξει στην πράξη. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Βρίσκεστε λοιπόν εδώ, περιοδεύετε εδώ αυτές τις μέρες στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι η συγκυρία αυτή, η χρονική, ιδιαίτερα σημαντική για εμάς εδώ. Είναι ιδιαίτερα σημαντική νομίζω για όλους μας, όχι μόνο για τη Θράκη. Για μένα προσωπικά είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί μετά από περίπου 2,5 χρόνια δουλειάς για το πρόγραμμα ανάπτυξης της Θράκης και για το πόρισμα το οποίο καταφέραμε να βγάλουμε από τη Βουλή των Ελλήνων. Κατάφερα να έρθω εδώ πάλι, διότι ξεκίνησα από εδώ, έπεσε ο κορονοϊός και όλη η δουλειά γινόταν μέσω των μηνυμάτων, μέσω της τεχνολογίας, μέσω των τηλεφωνικών επαφών, αλλά δεν είχα τη δυνατότητα να έρθω διαζώσεις. Οπότε ήταν για μένα μια μεγάλη ευκαιρία και η βεβαίως παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου εδώ, αλλά και η δυνατότητα την οποία θα έχω αύριο το πρωί, αύριο το απόγευμα, να συναντήσω τις παραγωγικές τάξεις, βασικά όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την οικονομική προοπτική της Θράκης και όχι μόνο. Να παρουσιάσουμε το πόρισμα, να πούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, διότι κατά τη διάρκεια αυτών των 2 ετών έγιναν πολλά. Το πόρισμα δεν είναι ένα νεκρό πράγμα, δεν είναι ένα νεκρό χαρτί. Έχει πάει σε όλα τα Υπουργεία, έχει ληφθεί υπόψη από την κυβέρνηση, έχει μπει η Θράκη σε προτεραιότητα σε πάρα πολλά θέματα. Παραδείγματος χάρη, άκουγα σήμερα ότι αυτό το οποίο είχαμε πει, αλλά δεν ήξερα εάν έχει πραγματικά υλοποιηθεί, ότι ο ορεινός όγκος έχει ταχύτερο ίντερνετ από τις πόλεις. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε τι σημασία έχει Βέβαια. Αυτό. Βέβαια. Για αυτούς τους νέους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον ορεινό όγκο. Και για θέλουν αυτό. Να παραμείνουν εκεί, είναι επιλογή τους να παραμείνουν και θέλουν εκεί. Να παραμείνουν και θέλουν να έχουν μια διαφορετική επαφή. Για αυτούς τους 300 επιστήμονες οι οποίοι είναι σήμερα στο Δημοκρίτιο και δουλεύουν σε προγράμματα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου. Για 300 νέοι άνθρωποι, τους οποίους πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την παρουσία τους. Ξέρετε, εμείς οι Θρακιώτες, επειδή θεωρούμε ότι είμαστε μία περιοχή που τόσα χρόνια, επί τόσες κυβερνήσεις, μείναμε στο περιθώριο, πονέσαμε αρκετά, έφυγε πολλοί κόσμος από εδώ, γυρνάει ο πληθυσμός, κακά τα ψέματα. Περιμέναμε πώς και πώς το πόρισμα της διακομματικής και το περιμέναμε και μάλιστα αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία της Θράκης είναι ότι πραγματικά μας δώσαν σημασία. Άρα λοιπόν και οι προσδοκίες μας είναι πολύ υψηλές. Εγώ είχα υποσχεθεί ένα πράγμα, ότι αυτό το πόρισμα δεν θα ήταν ένα πόρισμα ευχολόγιο. Δεν θα ήταν ένα πόρισμα καταγραφής ετοιμάτων. Δεν θα ήταν ένα πόρισμα το Μας οποίο... αυτά ήμασταν συνηθισμένοι ναι, τόσα χρόνια. Απλώς θα ήταν ένα πόρισμα υποσχέσεων. Ελέγξαμε κάθε παράγραφο. Εάν είναι πραγματικά υλοποιήσιμο αυτό το οποίο λέμε, εάν είναι εφαρμόσιμο, αν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, εάν έχουμε τη δυνατότητα σε επίπεδο προγραμμάτων ευρωπαϊκών να προωθήσουμε αυτές τις ιδέες. Και γι' αυτό βλέπετε το πόρισμα είναι ένα ενιαίο πράγμα. Όταν λέω ενιαίο, ο πολιτισμός έχει σχέση με την ανάπτυξη. Φυσικά. Η παιδεία βεβαίως έχει σχέση με την ανάπτυξη. Ο πρωτογενής τομέας. Όλο μαζί, γιατί η Θράκη θα αναπτυχθεί ολόκληρη. Για να αναπτυχθεί όλη η Θράκη, όλοι αυτοί οι διάφοροι τομείς είναι αλληλένδετοι. Και αυτός ήταν ο βασικός στόχος. Και το βλέπετε σήμερα, δηλαδή τρέχει πολλές φορές πιο γρήγορα από αυτό το οποίο πιστεύαμε ήδη. Η Αλεξανδρούπολη τρέχει με ρυθμούς απίστευτους αυτή τη στιγμή. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση για την Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη φαίνεται ότι θα είναι μια νέα πόλη πια,
Έχει μπει για τα καλά στον παγκόσμιο χάρτη. Την έχουν, νομίζω, την ξέρει όλος ο πλανήτης. Βέβαια, όλο αυτό προκαλεί και έναν προβληματισμό στους κατοίκους της, γιατί ακούνε τι έρχεται, δεν το βλέπουν στην πράξη. Εμείς καλά γνωρίζουμε που είμαστε στο χώρο τους λόγους που χρονοτριβούν όλα αυτά τα έργα και όλες αυτές οι αποφάσεις που έχουν πάρθει για την Αλεξανδρούπολη. Πώς πιστεύετε ότι θα μετεξελιχθεί η Αλεξανδρούπολη στα επόμενα 5 χρόνια? Σε ένα τεράστιο κόμβο. Θα είναι μια άλλη πόλη η Αλεξανδρούπολη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα είναι μια άλλη πόλη, πολύ πιο ανοιχτή, κοινωνικά τώρα θέλω να πω, διότι θα έρθουν πάρα πολλοί άνθρωποι να μείνουν στην Αλεξανδρούπολη. Με μια τελείως διαφορετική εξέλιξη του λιμανιού. Η Αλεξανδρούπολη σήμερα έχει μια στρατηγική σημασία, την οποία κανένας δεν υπολόγιζε στο παρελθόν. Σκεφτείτε ότι είναι αυτή τη στιγμή η δυνατότητα από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης να μην χρειάζεται να περάσει τα στενά και να πας κατευθείαν στη Βόρεια Ευρώπη. Οι μεταφορές, οι διασυνδέσεις, η ηλεκτροκίνηση που έρχεται, η ηλεκτροκίνηση, η επέκταση του λιμανιού, το LNG, όλα αυτά τα οποία σήμερα τα ακούει ο κόσμος και λέει καλά. Εγώ το ζω στο δικό μου, στη δική μου περιοχή, που εκλέγομαι στα Χανιά, με τη Σούδα. Ναι. Τους έλεγα, παιδιά, θα έρθουν 450 εκατομμύρια Σούδα. Με κοιτάζανε περίεργα. Τι θα έρθει τώρα στη Σούδα? Δεν σε πολύ πιστεύουν κιόλας. Λόγια, υποσχέσεις, πολιτική, ναι. Ναι, έχουν τριπλασιαστεί οι τιμές. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η περιουσία των ανθρώπων δηλαδή έχει τριπλασιαστεί. Το ίδιο γίνεται ήδη στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή ξεκίνησες να έχεις μια περιουσία χ και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η περιουσία την οποία έχεις είναι χ επί 2 και θα πάει χ επί 3. Και σας λέω ένα πάρα πολύ μικρό πράγμα, έτσι, απ' όλα. Λοιπόν, η Θράκη θα αναπτυχθεί. Θα αναπτυχθεί, νομίζω, έτσι όπως την ονειρευτήκαμε. Θέλει δουλειά, πολλή δουλειά. Δεν είναι κάτι το οποίο το αφήνεις στη μέση. Γι' αυτό και παρά το ότι έχει λήξει η Επιτροπή, δεν είμαστε... παρά τα αυτά, οι συνεχείς επαφές και οι συνεχείς προσπάθειες και οι μάχες, οι επιμέρους, είτε στον τομέα της παιδείας, είτε στον τομέα της υγείας, είτε στους άλλους τομείς, συνεχίζουν και δίνονται. Και βλέπετε το 12%. Πολύ σπουδαίο. Το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραβήξαμε. Δηλαδή, ο Δημήτρης ο Κερίδης, ο οποίος το έτρεξε με τρομερό πάθος όλη αυτή την προσπάθεια και κάθε λίγο και λιγάκι πρέπει να μπαίνουμε όλοι μαζί για να προχωράμε, έχει περάσει ατελείωτες εργατόρες για να μπορέσει επιτέλους να νικηθεί η γραφειοκρατία και να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Υπήρχε πολιτική βούληση και η γραφειοκρατία στο σταματούσε στο κάθε βήμα. Έγινε όμως, έγινε. Και σήμερα μας στέλνουν τα αποτελέσματα. Μας στέλνουν τα αποτελέσματα δηλαδή για τις επιχειρήσεις οι οποίες πλέον είδαν ότι το κράτος αυτό μπορεί και να είναι αξιόπιστο. Έτσι είναι. Τώρα, διανύουμε μία περίοδο δύσκολη αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά. Ακούμε καθημερινά τον Τούρκο πρόεδρο και όχι μόνο να ακολουθεί τη γνωστή και πάγια στρατηγική του. Εδώ στη Θράκη έχουν οξυνθεί λίγο τα πνεύματα, γιατί βρισκόμαστε και λίγες ώρες πριν την ψευτοεκλογή, να μου επιτρέψετε, του ψευτομουφτή στην Ξάνθη. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, σας ανησυχεί όλη αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, καταρχήν βεβαίως με ανησυχεί. Έτσι δεν υπάρχει. Με ανησυχεί κυρίως το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος. Δεν πιστεύω εγώ ότι ο Ερντογκάν θα έρθει ούτε μέρα ούτε νύχτα, ούτε δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι λόγια. Με ανησυχεί η επιρροή την οποία θα έχει αυτού του είδους η ρητορική πάνω στην κοινωνία και την τουρκική αλλά και την ελληνική.
διότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα μετά τις εκλογές όπου θα πρέπει να ξαναρχίσουμε ένα διάλογο με την Τουρκία. Θα τον αρχίσουμε από πολύ χειρότερη βάση, από πολύ δυσκολότερη βάση από ότι στο παρελθόν, που ποτέ δεν ήταν εύκολος αυτός ο διάλογος, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα αυτή του είδους οι εντάσεις δημιουργούν και αφήνουν πάντοτε ένα στίγμα στην ψυχή των λαών. Και αυτού του είδους η ρητορική μπορεί να έχει σαν στόχο σήμερα, βασικά κατά τη γνώμη μου, τους Αμερικάνους, δηλαδή εμείς είμαστε έμεσος, είμαστε το όχημα, αν θέλετε, για να προσπαθήσει ο Ερντογκάν να κάνει τον εκβιασμό του στους Αμερικάνους. Νομίζω αλλά... ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν σαφής. Ναι, ναι, μα δεν υπάρχει θέμα. Η Ελλάδα, κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι καλά θωρακισμένη. Η Ελλάδα είναι καλά θωρακισμένη και αμυντικά. Τα τελευταία τρία χρόνια πρέπει να το πω και εγώ ότι έχει γίνει σπουδαία δουλειά. Έχουμε κάνει ό,τι δεν είχε γίνει τα τελευταία 15. Από την άλλη μεριά είναι και πάρα πολύ καλά θωρακισμένη διπλωματικά. Δηλαδή οι αμυντικές συμφωνίες που κάναμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία, αμοιβαίας συμπαράστασης και ούτω καθεξής, είναι πάρα πολύ ισχυρές συμφωνίες. Αυτά τα ξέρει ο Ερντογκάν. Και επειδή τα ξέρει, τον ενοχλούν. Και επειδή τον ενοχλούν, γίνεται ακόμα πιο οξύς. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Το χειρότερο λόγο, βέβαια, εδώ στη Θράκη είναι ότι Έλληνες μουσουλμάνοι βουλευτές, συνάδελφοί σας, είναι αυτοί που οι ίδιοι πυροδοτούν και τις αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Ναι, όχι όλοι. Όχι όλοι. Να είμαστε ακριβείς. Αλλά, όχι όλοι. Υπάρχουν και εξαιρέσεις και φωτεινά παραδείγματα. Μουσουλμάνοι βουλευτές, οι οποίοι έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και, όπως ξέρετε, δίνουν ιδιαίτερη μάχη. Τώρα από εκεί και πέρα γίνεται μια προσπάθεια. Ποτέ όμως, ποτέ η μειονότητα στη Θράκη δεν ακολούθησε το παιχνίδι της έντασης οπουδήποτε και αν πεζότανε. Δέστε το ιστορικά, η μειονότητα στεκότανε πάντοτε σε απόσταση από τις όποιες εντάσεις υπήρχαν μεταξύ των χωρών. Άρα ξέρω ότι προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν τέτοιου είδους εντάσεις. Δεν βλέπω τη μειονότητα να ανταποκρίνεται σε αυτό. Χαίρομαι ιδιαίτερα, αλλά δεν είναι και στην ιστορία και στην ταυτότητα της δικιάς μας μειονότητας. Όπως εμείς δεν έχουμε ακραίους, έχουμε μία μειονότητα η οποία δεν έστειλε ποτέ κανέναν τζιχαντιστή σε κανένα πόλεμο. Και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Διότι η συμβίωση στη Θράκη είναι μία συμβίωση πολλών ετών, η οποία έχει πετύχει. Ναι. Θα αδράξω την ευκαιρία, αφού σας έχουμε και σας φιλοξενούμε εδώ στη Θράκη. Αγωνιούμε έντονα και για τον πιο δύσκολο ενεργειακά χειμώνα που πρόκειται να βιώσουμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γράφει ο Παγκόσμιος Τύπος. Στην Αλεξανδρούπολη, ναι, το FSRU, ναι, ο LNG, αλλά στις συζητήσεις που ακούμε πιάνοντας τον παλμό της κοινωνίας, αναρωτιούνται πολύ τελικά, κάναμε καλά και στείλαμε τα όπλα στην Ουκρανία. Βεβαίως κάναμε καλά. Βεβαίως κάναμε καλά. Γιατί αυτή η ερώτηση δεν θα ήθελα ποτέ να την ακούσω σε μια τρίτη ευρωπαϊκή χώρα, εάν ομιγέννητο είχε δεχθεί η Ελλάδα μια επίθεση. Και όταν οι σύμμαχοί μας σταθούν στο δικό μας πλευρό, διότι κάποια αναθεωρητική δύναμη έχει αποφασίσει ότι θέλει να αλλάξει το χάρτη της περιοχής και θέλει να αλλάξει τα σύνορα, εμείς που έχουμε κάθε λόγο, γιατί το έχουμε ζήσει και ξέρουμε τι θα πει στο πετσί μας να έχει τέτοιου είδους απειλές, να αναρωτιόμαστε με ποιο μέρος είμαστε, με το θύμα ή με το θήτη. Είμαστε σίγουρα με το θύμα και θα πολεμήσουμε το θήτη. Και η Ευρώπη έχει μπροστά της, ναι, ένα δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες πάλι είναι σε καλύτερη θέση. Σκεφτείτε ότι εμείς πάμε για δύο λιμάνια LNG και η Γερμανία δεν έχει ένα για να φέρει υγροποιημένο
Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και ΑΠΕ, έχουμε και το λιγνίτι τον οποίο ξαναβάζουμε μπροστά υποχρεωτικά. Καλά, η Γερμανία καθυστέρησε και πολύ, έτσι κι αλλιώς. Η Γερμανία καθυστέρησε πάρα πολύ και η Γερμανία μας πήγε πίσω όλους συνολικά. Βεβαίως μας πήγε όλους πίσω συνολικά και βεβαίως θα έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες, διότι η εξάρτησή της ήταν από τις μεγαλύτερες οι οποίες υπάρχουν. Παρά τα αυτά θα τα βγάλουμε πέρα και θα δείτε ότι ο Πρωθυπουργός, επειδή πήγε πάρα πολύ καλά το ΑΕΠ, τις 7,7 ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο, δεν το πίστευε κανένας ούτε στα όνειρά του. Άρα η οικονομία δίνει αυτή τη στιγμή επαρκή περιθώρια, όχι για να αντιμετωπίσει το σύνολο του προβλήματος, να είμαι ακριβής, αλλά για να ανακουφίσει ιδιαίτερα τις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες θα το χρειαστούν. Mm-hmm. Ολοκληρώνοντας αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, θα ήθελα να στείλετε το δικό σας μήνυμα στους κατοίκους της Θράκης, σε αυτούς που σας αγαπούν πολύ. Το μήνυμα είναι απλό. Πιστέψτε στη Θράκη και πιστέψτε στο μέλλον της. Έχει το μεγαλύτερο κεφάλαιο για τη Θράκη, είναι οι άνθρωποι της και η αγάπη των ανθρώπων αυτών για τον τόπο τους. Αλλά δεν είναι μόνο, τη Θράκη δεν την αγαπούν μόνο οι άνθρωποι που μένουν στη Θράκη. Είμαστε όλοι μαζί αποφασισμένοι να την στηρίξουμε όσο θα χρειαστεί για να τη φτάσουμε εκεί που της πρέπει. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.